αυτή την είδηση τη σημερινή ότι ο Λουτσέσκου θα ερχόταν στην Ελλάδα στον ΠΑΟΚ, εμείς την είπαμε πριν από 1,5 μήνα και μάλιστα χαριτολογώντας, λέγαμε ότι αυτός που θα πήγε να του βάλει φωτιά το αμάξι μου Γιορίδη σύμφωνα με τον χωριό του Σωμαίδη, θα πάει αυτό στην Ξάνθη και ο ΠΑΟΚ θα έχει προπονητή όπου θα τον εκπαιδευτούν στο ΚΤΕΛ. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ βρήκε το εξυλαστήριο θύμα αν δεν πάει καλά η δουλειά φέτος. Είναι μεγάλο λάθος να διώχνουν τον προπονητή, ο οποίος απέτυχε στόπερ, εξάρι, οχτάρι και τίποτα άλλο να του κάνουν πόλεμο επειδή ζητάει τον θρηστές σε θέση όπου ο ΠΑΟΚ πονάει πραγματικά. Όλη η περιβάλλοντας ατμόσφαιρα τον έβγαλε άχρηστο. Θεωρώ μεγάλη ανοησία να πέφτει ο κόσμος στη λούμπα λέγοντας ότι ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε μπάλα, θα ρίξει να παίξει με τον Λουτσέσκου μπάλα. Και εδώ θα δούμε ότι ότι ο Λουτσέσκου δοκιμάζεται σε μια μεγάλη ομάδα που υποτίθεται ότι είναι ο ΠΑΟΚ, παίζοντας ένα ποδόσφαιρο όχι κλοπής. Εδώ αλλάζουν τα πράγματα για τον Λουτσέσκου. Δεν είναι Ξάνθη να πάρει από 5 χαφ, να βάλει έκτο και να κλείσει το παιχνίδι στον χώρο του κέντρου, να καταστρέψει την κυκλοφορία της μπάλας. Άστοχη τελείως η κατάσταση αυτή. Φαινόταν ότι ο ΠΑΟΚ για λαμογίστικους λόγους, μαναζερικούς λόγους, τρώει τον προπονητή του και λέω σε όλους τους ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ φαγώθηκε άδικα, άδοξα, γιατί δεν βοηθούσε μαναζερικά να λειτουργήσει η κατάσταση στην ομάδα. Είναι να τρελαίνεται κανείς όταν πείστηκε ολόκληρος λαός ότι είναι μαλάκας ο προπονητής του ΠΑΟΚ, αντί να καταλάβουν ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ δεν συμφέρει τα μανατζερικά στο ΠΑΟΚ, και το τελειώνω εδώ γιατί θα γίνω πολύ πιο κακός από ότι είμαι στην πραγματικότητα. Like, μαλάκες, like. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like.